Κύριε Υπουργέ, τοποθετήθηκα βέβαια ήδη στην αρχική μου παρέμβαση. Ωστόσο, πραγματικά, ιδιαίτερα για το ζήτημα αυτό των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, υποθέσεις που ξέρετε ότι έχουν και τις ιδιαιτερότητές τους, έχουν απασχολήσει εξάλλου επί σειρά ετών τα δικαστήρια, θεωρείτε ότι πραγματικά είναι δυνατόν σε συνθήκες εντατικοποίησης της δουλειάς να συγκεντρωθούν οι υποθέσεις και να επιληθούν, να επιστρατευθούν για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης τόσο οι ασκούμενοι ειρηνοδίκες που φυσικά δεν αμφισβητεί κανένας τη γνώση τους, όμως είναι δεδομένο ότι λείπει εμπειρία, λείπει πρακτική άσκηση που θα τους επιτρέψει, αν θέλετε, και ζητήματα που επί χρόνια απασχολούν τις υποθέσεις αυτές να τα αντιμετωπίσουν, όπως και οι πτασματοδίκες που δεν έχουν καμία επαφή με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Άρα σε τέτοιες συνθήκες είναι ή δεν οθείται ή δεν οθείται στην πραγματικότητα, να το πω, να μου επιτραπεί έκφραση, ένα ξεπέταγμα των υποθέσεων υπό την πίεση του χρόνου και των προθεσμιών που σας επιβάλλουν βέβαια οι τράπεζες, δανειστές και άλλοι φορείς. Ευχαριστώ.